Και πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά τους φορολογούμενους πολίτες και τις φορολογικές δηλώσεις. Διότι το προηγούμενο διάστημα, πριν περίπου από 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, συζητώντας εδώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδος, τον κύριο Γιώργο Θεοδόση, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, είχαμε συζητήσει για την παράταση που επρόκειτο να δοθεί στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, διότι πάντα ο χρόνος δεν επαρκεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα μας αναλύσει και ο ίδιος. Τα λέμε κάθε χρόνο. Φέτος όμως, κύριε Θεοδόση, καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Είναι, θεωρώ, η μοναδική χρονιά, αν δεν απατώμε, όπου δόθηκε μεν παράταση, αλλά τόσο μικρή χρονικά, που ουσιαστικά είναι λες και έληξε στον καθιερωμένο χρόνο. Σωστά, σωστά. Όπως είπατε, δεν τα λέμε τις 20 τελευταίες μέρες. Κάθε χρόνο μιλάμε και έχουμε πει ότι ερχόμαστε και ζητάμε παρατάσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Φέτος, όπως είπατε, εγώ θεωρώ, τόσα χρόνια που είμαι και εγώ επαγγελματίας και εκπροσωπώ και τους συναδέλφους, έτσι, έχω την τιμή να εκπροσωπώ τους συναδέλφους και σαν υπεύθυνος της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ομοσπονδία, το έχουμε πει και το έχω πει και εγώ ότι τα προβλήματα καταρχάς δεν ήταν καινούρια. Δεν είναι καινούρια που προέκυψαν και να πούμε, να δώσουμε μια δικαιολογία ότι είναι φετινά. Τα προβλήματα αυτά, οι παθογένειες που υπάρχουν στο σύστημα, έχουν εντοπιστεί εδώ και πολλά χρόνια και έχει ενημερωθεί και η ΑΔΕ, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το παράδοξο στη χώρα μας είναι ότι η ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων, από ό,τι ξέρουμε, την ημερομηνία λήξης, που είναι η 36 επίσημα, έτσι, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε πότε ανοίγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Οι φορολογικές δηλώσεις ανοίγουν μεν κάποια ημερομηνία, αλλά το έχουμε πει ξανά ότι ποτέ στην ημερομηνία που ανοίγει, που βγαίνει το δελτίο τύπου ότι είναι σε λειτουργική διαδικασία η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δυστυχώς ποτέ δεν ήταν και έτοιμοι 100% να υποβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις τους για να μπορέσουμε να λάβουμε την ημερομηνία αυτή σαν χρόνο αφετηρίας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Φέτος ειδικά, λοιπόν, το σύστημα άνοιξε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έτσι, άνοιξε στις 25, λίγο πριν το Πάσχα, 26 Απριλίου. Γι' αυτό δόθηκε και αυτομάτως μία παράταση από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να πάνε 26 Ιουλίου. Μέσα όμως αυτό το διάστημα, αυτό το διαστήματος που ήταν ανοιχτό το σύστημα, δυστυχώς πολλές κατηγορίες φορολογουμένων και φυσικών προσώπων, αλλά και των νομικών προσώπων που άνοιξε μετά από, ένα μήνα η υποβολή τους, δεν μπορούσαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις γιατί υπήρχαν πολλά λάθη. Υπήρχαν πολλά λάθη που γίνονται κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, υπήρχαν λάθη στις αποδοχές και στις εκαθαρίσεις των συντάξεων. Δεν είχαν περιληφθεί και μάλιστα πολλοί συνταξιούχοι που ήρθαν και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση, μετά από ένα μήνα τους ήρθε μήνυμα ότι πρέπει ξανά πάλι να υποβάλουν μια τροποποιητική, γιατί είχε ξεχάσει το Γενικό Λογιστήριο ή ο ΕΦΚΑ που πού βγαίνουν οι μισοδοσίες να περιλάβουν κάποια επιδόματα που είχαν πάρει μέσα στο 2023. Αυτό έτσι για ένα παράδειγμα που δεν αφορά αυτό 10-20 φορολογούμενους, αφορά ένα μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Βέβαια, δεν θα σταθώ στις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ψηφιακής ανασυγκρότησης, ψηφιακού μετασχηματισμού, πείτε το όπως θέλετε, υπάρχουν διαδικασίες πρωτόγνωρες παγκοσμίως που εφαρμόζονται στη χώρα μας, όπως είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που και αυτή ήρθε βιαστικά μέσα σε μια περίοδο που και οι επιχειρήσεις οι ίδιες δεν ήταν έτοιμες, αλλά πόσο περισσότερο και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας δεν ήταν έτοιμο να ανταπεξέλθει από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για My Data, μιλάμε για ψηφιακά δελτία αποστολής, μιλάμε για ψηφιακή κάρτα εργασίας, μιλάμε για τόσες υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται πολύ ωραίες και εμείς θέλουμε να λειτουργούν αυτές, γιατί σίγουρα θα αποτελούν εργαλεία, ναι, για τη δουλειά μας, αλλά και για τη διοίκηση. Αλλά δυστυχώς αυτά όλα, επιτρέψτε μου την έκφραση, υπολειτουργούν. Με αποτέλεσμα να είμαστε πολλές φορές δέσμοι μπροστά σε ένα monitor υπολογιστή, χωρίς κάποιο help desk ή κάποια βοήθεια. Δηλαδή, παίρνεις ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ για να σου απαντήσουν και η αναμονή είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. Αν θέλουμε δηλαδή 30 λεπτά για κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος εξαντλείται. Άρα εμείς, σαν φοροτεχνικοί, για να μην μας λένε ότι γκρινιάζουμε, γιατί ακούστηκαν πολλά αυτές τις
μέρες, μέχρι και ότι θα είναι χαρούμενες οι γυναίκες μας οι οποίες θα πάνε διακοπές, ακούστηκε. Βέβαια, ξεχνάει το Υπουργείο ότι υπάρχουν πολλοί ανύπαντροι λογιστές που ασχολούνται το επάγγελμα, όπως και υπάρχουν και πολλές γυναίκες, και είχαμε και θέματα να το σοβαρέψουμε εδώ το θέμα. Εγκυμονούσα γυναίκα σε μια περιοχή της Ελλάδας, έχασε τις αισθήσεις της πάνω από το πληκτρολόγιο. Γιατί το άγχος και το στρεσάρισμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν τα εργαλεία αυτά θα πρέπει πρώτα να βγαίνουν σε μια λειτουργική διαδικασία, να μπορεί να είναι να τρέχουν, όπως λέμε στην κοινή γλώσσα, και να τα χρησιμοποιούμε και εμείς και η διοίκηση. Γιατί όμως το λέτε αυτό συνέχεια και κλαίγεστε και κάνετε παράπονα? Φέτος ήταν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Δηλαδή πάρα πολλοί φορολογούμενοι μπήκαν. Τους ήρθαν μάλλον πρώτα οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, έβαλαν τα στοιχεία τους, υπέβαλαν τις αιτήσεις. Γιατί παραπονιέστε? Πόσοι χιλιάδες φορολογούμενοι δεν ακολούθησαν τα βήματα αυτά και έτρεξαν πάλι σε εσάς? Καταρχάς, να πω ότι ευτυχώς ήρθαν αυτοί που είχαν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ευτυχώς που πήγαν σε ένα φοροτεχνικό. Γιατί και εδώ έγινε μια παρεξήγηση και θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε θλιμμένα από τον κύριο Χατζηδάκη. Δηλαδή, ακούστηκε ότι εμείς γκρινιάζουμε φέτος γιατί υπάρχουν κάποιες προσυμπληρωμένες δηλώσεις οι οποίες θα μας κάνουν μία μείωση στο εισόδημά μας. Εμείς πολύ καλά το είπε, βιοποριστικά το κάνουμε το επάγγελμα, έτσι για να μπορούμε να ζούμε τις οικογένειές μας. Όμως εμείς προσπαθούμε, ο καθένας με τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχει, που πιστεύουν σε πολύ υψηλό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή, να προστατεύουν το φορολογούμενο. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε την εταιρεία. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να τον προστατεύσουμε, όχι μόνο να μην πληρώσει, που αυτός είναι ο κύριος στόχος, αλλά να μην έχει γενικότερα η υποβολή της δήλωσης του, που μιλάμε για τις δηλώσεις, να είναι να σωστή. Και να μην έχει επιπτώσεις. Οι προσυμπληρωμένες λοιπόν δηλώσεις ήταν προσυμπληρωμένες και τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τους κωδικούς, ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στα κουτάκια που είναι προσυμπληρωμένα με τους μισθούς και τις συντάξεις. Όμως εδώ το ξύμπορο ποιο είναι? Ότι το Υπουργείο στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, έτσι, έκανε αυτό λάθη στις δηλώσεις. Τώρα θα το πω έτσι χαριτολογώντας. Σοβαρά, κύριε Θεοδόση, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για τα πρόσωπα τα οποία είναι μισθωτοί και έχουν μόνο εισόδημα από το μισθό τους. Σωστά. Σε αυτούς δεν βοήθησε η προσυμπληρωμένη δήλωση? Δηλαδή, κύριε πόσο Παγγελία, λάθος θα μπορούσε να γίνει αν κάποιος δεν έχει άλλα εισοδήματα πέραν του μισθού του? Πολύ σωστά. Λοιπόν, σε ένα οικισμό εδώ στην περιοχή μας, ενώ κάποτε δεν πλήρωνε κανένας πόσο άτομα ήταν ο οικισμός, τώρα ο μέσος όρος των προσυμπληρωμένων έβγαλε 10.000 για όλους τους κατοίκους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο υπάρχουν τα τεκμήρια και όσο υπάρχουν παράγοντες που δεν καθορίζουν μια φορολογική δήλωση μόνο με το μισθό και το αν έχει ένα σπίτι να μπει ένας συνταξιούχος, έτσι. Και δυστυχώς, επειδή πολλά κοινωνικά επιδόματα βασίζονται πάνω στο τεκμαρτό ή στο πραγματικό εισόδημα, τα απόνερα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και το λαθό που προφανώς μπορεί να έχουν γίνει, θα φανούν ακόμη και στους επόμενους μήνες που κάποιοι από τους συνταξιούχους δεν θα δικαιούνται τα κοινωνικά επιδόματα. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό λάθος που έγινε σε πολλούς που είχαν κάποια απαλλαγή για να δημιουργήσουν το αφορολόγητο. Γιατί το αφορολόγητο, όσοι μας ακούνε εκεί είναι κάτω από 70, ξέρουν ότι χτίζεται με το 30% του εισοδήματός μας να υπάρχουν αποδείξεις με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Σας πληροφορώ ότι υπήρχαν πολλοί που μας ακούνε κιόλας και μας βλέπουν, το αντιμετώπισαν ότι είδαν να πληρώνουν 400 και 500 ευρώ γιατί για κάποιο λόγο δεν είχε συμπληρωθεί σωστά ή ο κωδικός 049 που είναι οι αποδείξεις ή δεν είχε μπει το απαλλακτικό που δικαιούνταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Υπήρχαν θέματα, δεν είχαν δηλωθεί τέκνα. Δεν είχαν δηλωθεί αναπηρίες σε πολλούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό που υποστήθηκε με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, δυστυχώς εδώ, αυτό μας καθυστέρησε και εμάς, γιατί αναγκαστήκαμε να ξανακάνουμε ένα τσεκάρισμα σε αυτές τις δηλώσεις. Όπως επίσης, κλείνοντας αυτό το κομμάτι με τις προσυμπληρωμένες, υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι συνταξιούχοι που για κάποιο λόγο δεν έγινε προσυμπληρωμένη η δήλωση και πληρώνουν εκπρόθεσμες. Γιατί είχαν τη διέστηση, την εντύπωση ότι δεν απευθύνθηκαν στο φοροτεχνικό και θεώρησαν ότι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Άλλο μεγάλο περισσότερο ζήτημα. Δηλαδή ναι. Μπέρδεμα δημιουργήθηκε και σας λέω και πάλι. Παραδιευκόλυνση. Ότι όσο υπάρχουν τα τεκμήρια, αυτά τα περιβόητα τεκμήρια που λέμε όλοι ότι πρέπει κάποια στιγμή και το ίδιο το Υπουργείο το λέει ότι θα πρέπει να μην υπάρξει τέτοιο τρόπο φορολόγηση, δεν μπορεί καμία φορολογική δήλωση για μένα
προσωπικά το λέω αυτό, να θεωρηθεί ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος έλεγχος. Άλλο ζήτημα. Φέτος οι περισσότεροι βλέπουν στις φορολογικές τους δηλώσεις να υπάρχει ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσουν. Mm-hmm. Εδώ όμως ούτε οι δόσεις έχουν μετατεθεί. Είναι οι ίδιες ημερομηνίες, είναι το ίδιο χρονικό διάστημα, ο ίδιος αριθμός δόσεων που μπορεί κάποιος, αν θέλει, για διευκόλυνση, να μπορέσει να ενταχθεί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πάνω από 24 δόσεις υπάρχουν. Οι δόσεις του εκαθαριστικού, ναι, του χρεωστικού εκαθαριστικού είναι 8. Είναι 8, 8. Είναι 8 ισόποσες δόσεις. Εδώ, όπως είπατε πολύ καλά, φέτος και με τον περιβόητο αυτό νόμο που ψηφίστηκε, παραμονές Χριστουγέννων για τον τεκμαρτό, άλλο ένα τεκμήριο, ενώ λέμε να φύγουν τα τεκμήρια, λέγαμε πριν, εδώ ήρθε η κυβέρνηση και πρόσθεσε ένα καινούριο τεκμήριο, το οποίο πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες... Ουδέν μονιμότερο είναι το προσωρινό. Ναι. Ελπίζουμε να μην ισχύσει αυτό και να διορθωθεί. Για γιατί να εδώ πέρα εμείς εντοπίσαμε με αυτό το... Εμείς το λέγαμε από τότε ότι ο σωστός τρόπος είναι να υπάρξει λογιστικός προσδιορισμός. Και λέγαμε και πριν για εργαλεία, για My Data, για ψηφιακές κάρτες. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει επιχείρημα ότι έχει τόσα εργαλεία το κράτος και η διοίκηση να μπορεί να δει ποιοι φοροδιαφεύγουν ή σφοροδιαφεύγουν και να χρησιμοποιεί τεχνικές που είχαν καταψηφιστεί πριν 20 χρόνια που εφαρμοστήκαν. Άρα αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, ότι δυστυχώς πολλοί μικρομεσαίοι, οι μικρές επιχειρήσεις, κυρίως γιατί αφορούσε τις ατομικές επιχειρήσεις, έχουν δημιουργήσει χρέη προς την εφορία. Και χρέη τα οποία δεν μπορούν να τα υπερασπιστούν και να τα καλύψουν με τις 8 τρέχουσες δόσεις. Τα χρέη προς την εφορία, αν κάποιος θέλει να ενταχθεί στις ρυθμίσεις, είναι 24 δόσεις. Το μέγιστο που μπορεί να κάνει τώρα είναι 24. Αυτές ούτε αυτό έχει αλλάξει. Ούτε αυτό έχει αλλάξει. Που είναι απέτηση και της γενικότερα, ειδικά προς τα ταμεία του ΕΕΦΚΑ, τα παλιά ΤΕΒΙ, ο ΑΕΠ, ναι, που έρχονται από τότε, ναι, πολλά, ναι, χρέη, ναι, ναι, έτσι, να γίνουν 100. Εδώ λοιπόν θα πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει, αν θέλει, πάμε για να κάνουμε και μια ενημέρωση λογιστική, έτσι, ότι 8 είναι οι δόσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη και υποβάλλονται ισόπουσες. Όμως κάποιος όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό, έτσι, για να μην έχει πρόβλημα και του δεσμευτού λογαριασμού και να είναι συνεπής απέναντι στη διοίκηση, τουλάχιστον για τα ληξιπρόθεσμα μπορεί, γιατί μας ρωτάνε και πολύ σε αυτό, ότι μπορεί να εντάξει και τα μη ληξιπρόθεσμα που σαν τώρα, έτσι, ναι, ναι, να κάνει 24 δόσεις με κάποιο επιτόκιο που υπάρχει, έτσι, για να μπορέσει, 24 ή 12 δόσεις τι θέλει, για να μπορέσει να είναι συνεπής. Η προϋπόθεση όμως σε κάθε ρύθμιση είναι και στις τρέχουσες υποχρεώσεις που θα δημιουργούνται όμως, αν υπάρχει ΦΠΑ ή οτιδήποτε, να είναι συνεπής και σε αυτές τις υποχρεώσεις. Ένα τελευταίο ερώτημα. Για να μην σας κουράζουμε, γιατί κάθε φορά όλα τα ερωτήματα τα απαντάτε ό,τι θέτουμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον, ναι, αυτό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αρχίσει και μαθαίνουμε και που είπατε και εσείς λίγο πριν στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, μάθαμε το ψηφιακό πορτοφόλι, μάθαμε τις ψηφιακές ανάγκες, μάθαμε τις ψηφιακές πληρωμές. Το Άιρις τι είναι? Το Άιρις είναι, ναι, να πούμε και καλά, πολύ το λέτε, είναι... Ήταν υποχρεωμένοι οι ατομικές επιχειρήσεις να δηλώσουν στο τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό τους τη διαδικασία του Άιρις. Αυτό πήρε παράταση μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, αφού με ρωτάτε γι' αυτό. Το Άιρις είναι ένας τρόπος ουσιαστικά πληρωμής. Είναι ένας τρόπος άιλης πληρωμής που καθιερώνει το Υπουργείο και υποχρεώνει τις ατομικές επιχειρήσεις μέχρι 2 Σεπτεμβρίου να το δηλώσουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτό είναι τραπεζικό προϊόν που γίνεται διαμέσου του e-banking ή μέσα, ή θα πρέπει ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει καταμπερδευτεί ο κόσμος, κύριε Θεοδόση. Έχουν καταμπερδευτεί. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γιατί και νέα παιδιά να μπουν μέσα, είναι τόσα πολλά πλέον τα δεδομένα που κανείς θα πρέπει να ασχολείται καθημερινά μόνο με αυτό. Το γνωρίζουμε. Μέχρι να καταλάβουν και να καταλάβουμε το e-banking και να μπορέσουμε, γιατί όλοι εκεί μας οδηγούν, δεν υπάρχουν άνθρωποι πίσω από ένα γκισέ τραπεζικό να σε εξυπηρετήσουν πλέον, είναι ελάχιστοι. Εμείς... Σε ένα μηχάνημα, άρα πρέπει να ξέρεις. Εμείς το έχουμε πει και όσον αφορά το κομμάτι των φορολογικών διαδικασιών, που και εμείς εμπλεκόμαστε, τώρα η κάθε επιχείρηση θα έχει το λογιστή της και το μηχανογράφο της, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγουμε από σωστά αυτή τη διαδικασία. Το είπατε. Όμως θα πρέπει να ξέρουν και αυτοί που μας διοικούν και αυτοί που κάνουν τα μεγάλα αυτά σχέδια που βεβαίως και πρέπει να γίνουν. Εμείς ουραγοί με την τεχνολογία ποτέ δεν μείναμε. Απέναντίας στήσαμε το κράτος πολλές φορές. Σωστό. Θα πρέπει όμως να ξέρουν ένα πράγμα, που το σλόγγαν που το λένε οι ίδιοι. Ότι όλα αυτά που είπατε πριν, τα ψηφιακά εργαλεία, οι ψηφιακές πλατφόρμες, που μία παρένθεση έχουν μετατραπεί σε μία βιομηχανία με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και με την απειλή προστίμων. Έτσι. Βέβαια.
Κοιτάξτε τι έγινε με τα οικόπεδα, ας πούμε, που έπρεπε να καθαριστούν. Έτσι. Έγινε πανικός. Με τις αποδείξεις παλιότερα, τα θυμόμαστε δηλαδή. Το σλόγκαν λοιπόν περσινά των μηχανογράφων και αυτό που οργανώνουν αυτό το ψηφιακό κράτος είναι ότι τα συστήματα αυτά τι απεχθάνονται, το λένε ήδη, την πολυνομία. Αν λοιπόν δεν έχουμε λύση έτσι, και όταν στο φορολογικό το κομμάτι υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις, για να μην είμαι υπερβολικός, που φόρου, χαρτοσύμων, καταργούν, φοροαπαλλαγών, απαλλαγών ΦΠΑ, δεν μπορεί καμία τεχνητή νοημοσύνη να δώσει εντολές, γιατί θα τρελαθεί και αυτή. Και ακόμη τα απόνερα όλων αυτών των διαδικασιών, εγώ επιμένω και το λέω, δεν τα έχουμε δει. Δεν τα έχουμε δει. Και ξαναλέω, το λέει ένας κλάδος, το βροντοφωνάζει, γιατί θα πρέπει και τα επιμελητήρια, το έχω ξαναπεί, η εμπορική σύλλογη, όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, να πούν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει τόση βιασύνη, γιατί στην τόση βιασύνη, εδώ δεν ισχύει το γοργόν και χάρη να έχει, εδώ είναι. Όποιος βιάζεται σκοντά αυτή. Ακριβώς. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια αναγνώριση στα λάθη των ελευθερών επαγγελματιών και του Έλληνα φορολογούμενου. Υπάρχει πάλι το σλόγγαν. Δεν υπάρχει άγνοια νόμου, έτσι και πρέπει να συμμορφώνεις με τις ανάγκες. Όταν όμως το δημόσιο έρχεται και κάνει λάθη, δεν αναγνωρίζει αυτά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τις επιστροφές του ρεύματος στο ρεύμα. Έτσι, καλούνται τώρα πόσοι επαγγελματίες να επιστρέψουν. Ή με τις εκαθαρίσεις που λέγαμε ότι έγιναν λάθη σε συνταξιούχους και σε μισθωτούς του δημοσίου. Δηλαδή, αν δεν λειτουργήσουν αυτά, εμείς θα ζητάμε παρατάσεις. Και αυτά που ακούστηκαν για 100 μέρες και για μεγάλα. Πώς το λένε, καυχόνταν ότι υλοποιήθηκαν οι δηλώσεις. Αν δεν υπήρχαν διλογιστές, όχι οι δηλώσεις δεν γινόταν, δεν θα υπήρχε τίποτε. Και το πιο ανησυχητικό κλείνοντας είναι ότι ο γραμματέας του ίδιου του Υπουργείου, που εμένα με ανησυχεί περισσότερο προσωπικά αυτό από όλη αυτή τη διαδικασία, παρόλη την κούρα που έχουμε συσσωρευμένη, είναι ότι η παράταση δεν δινόταν γιατί τα ταμεία είναι άδεια. Αυτά δεν έχει κάποιο ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από κάτι να μας εξηγήσει δηλαδή τι σημαίνουν τα ταμεία είναι άδεια. Περιμένουν δηλαδή τώρα να γεμίζουν τα ταμεία μόνο από τα καθαριστικά που όπως είπαμε πριν οι περισσότεροι αδυνατούν να τα πληρώσουν. Γιατί εδώ θα πούμε ότι ευημερούν, πώς είναι το σλόγγαν, άλλο ένα σλόγγαν, μιλάμε με σλόγγαν σήμερα, οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Δυστυχούν. Βέβαια. Και να συμπληρώσω κι εγώ άλλο ένα σλόγγαν, ότι χρειάζεται πάντα ένας νόμος για να μπορεί να εφαρμοστεί κάποιος άλλος νόμος, που είπατε λίγο πριν για την πολυνομία. Ακριβώς. Διότι πραγματικά έχουμε μπλεχτεί. Έχετε δίκιο. Καθένας πρέπει να έχει το φοροτεχνικό του και τι είπατε, και το μηχανογράφο του. Και το μηχανογράφο του, οπωσδήποτε. Οι επιχειρήσεις πλέον χωρίς μηχανογράφο, έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, δεν μπορούν να λειτουργούν. Και με τις ευθύνες που έχει ο μηχανογράφος. Έτσι, γιατί πλέον, όταν θα μπουν τα πρόστιμα στο My Data, γιατί δεν έχουν μπει ακόμη τα πρόστιμα. Και γιατί δεν έχουν μπει τα πρόστιμα, γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ 4 χρόνια τώρα από το 18 που έχουν ανακοινωθεί τα My Data. Γίνεται μία. Είμαστε πειραματόζωα γιατί για ένα πράγμα που θα μπορούσε να λυθεί με μία διαβούλευση. Δηλαδή να υπάρχουν έμποροι, να υπάρχουν λογιστές, να υπάρχουν μηχανογράφοι, να το φτιάξουμε σωστά, να βγει με σωστό τρόπο λειτουργίας. Άλλο ένα Γαϊτανάκι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε διακοπές. Χρειαζόμαστε διακοπές. Εγώ θα το πω και αυτό που μου δίνει την ευκαιρία κλείνοντας. Να ευχηθώ καταρχάς για την εβδομάδα που μας έρχεται. Χρόνια πολλά. Εκπίπτουν οι δηλώσεις των νομικών προσώπων σε 3 ώρες από τώρα που όσοι μας βλέπουν σε 2 ώρες. Έτσι, ελπίζω να ξεκουραστούμε και ζητώ και από τους πολίτες να καταλάβουν και λίγο τον κλάδο των φοροτεχνικών να μην είναι της τελευταίας στιγμής, γιατί και εμείς φέτος ειδικά ζήσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και δυστυχώς χωρίς απήχηση από τους ανθρώπους που κάποτε έλεγαν ότι αν δεν ήταν οι λογιστές δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε κάποιους συντόπους, ειδικά μες στην πανδημία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, καλό σας βράδυ.